Ναι, δεν περνάς. Άντε φίλοι μου στο καλό. Εμείς έχουμε το περιουσιακό στοιχείο και θέλουμε να το αξιοποιήσουμε και θέλουμε να πάρουμε από αυτό το περιουσιακό στοιχείο κάτι. Διαφορετικά, ας το δώκουμε στην Αγροτική Τράπεζα να μας ξεχρεώσει από όλα τα υπόλοιπα. Να έρθουν υποθήκες. Εγώ πριν από 3 μήνες έβαλα υποθήκη την περιουσία του συνεταιρισμού του Τραγάνου. Δεν έβαλε εσύ κύριε Σολδάτο τίποτα στον Αηλιό. Και τώρα, ενώ ήταν ξεκάθαρος, πλήρως μεταγραμμένος στο υποθηκό φυλάκιο υπέρ του συνεταιρισμού, αρχίσανε και μπήκαν οι πρώτες υποθήκες. Δηλαδή θα χάσω και αυτά που είχε σαν συνεταιρισμός, στο κάτω-κάτω βέβαια τα οικόπεδα και τα υπόλοιπα, τα δώρωσε ο παππούλης μου και ο δάσκαλος ο Μελάς. Δεν τα βρήκε ο συνεταιρισμός εκεί πέρα. Θα χάσουμε και τα περιουσιακά μας στοιχεία με την τακτική. Περάσαν 8 χρόνια. Γιατί λοιπόν διασύρεται η προηγούμενη διοίκηση, που εγώ δεν έχω καμία σχέση με το Μεταξά και το Σολδάτο, ότι έστεινε ένα διαγωνισμό με το Μικρόνι. Γιατί να βγουν να πούνε που είναι αισθημένος, αφού εσείς που συμμετείχατε δεν διαμαρτυρηθήκατε ότι ήρθατε δεύτεροι. Πού ήταν αισθημένος? Πάμε παρακάτω, πάμε στο Πολυτεχνείο. Δεν βρίσκουμε το Πολυτεχνείο. Έρχεται ένας Βούλγαρος, στον οποίο ζητάγανε μίζα 120.000 ευρώ για να πέσει στα 100. Έχει κατατεθεί ενώπιον μαρτύρων και ενώπιον αστυνομικού. Αυτό το πράγμα. Και το λέω σήμερα στη Γενική Συνέλευση. Διότι όταν αποφάσισα εγώ να έρθω σε ρήξη με αυτή τη διοίκηση που τους περισσότερους τους ψήφισα. Τους ψήφισα εν κρυπτό στον παραβάν. Σε βάρος όλων εσάς που είσαστε περισσότεροι συνεργάτες. Γιατί φανταζόμουν πως κάτι θα κάνανε περισσότερο. Και επειδή οι προηγούμενοι είχαν φθαρεί στη συνείδηση του κόσμου. Και έρχονται λοιπόν τι να μου πούνε. Ότι είμαι εγώ υπέρ της νόσεων ή ότι είμαι εγώ υπέρ του ενός και του άλλου. Δεν είμαι υπέρ καμιανού. Είμαι υπέρ του συμφέροντος του συνεταιρισμού. Και έχω ξαναπεί κατ' επανάληψη ότι η τρέλα η δικιά μου και του Μάκη του Ζαμπτζάν του Μαράγια επήγε το Ιόνιο Σταρ. Στα 25 εκατομμύρια, σε 160.000 ευρώ έχει φτάσει σήμερα. Όταν θέλανε να το δώσουν για 15 εκατομμύρια. Λοιπόν, να το καταλάβουν όλοι αυτοί που διαβάζουν, που παρακολουθούν τα blogs και τα δημοσιεύματα, ότι δεν κουβαλάω συμφέροντα. Δεν είμαι σε θέση ούτε δεσπόζουσα, ούτε σκοπεύω να βγω μπροστά να διεκδικήσω την Ένωση ή το Προεδρείο. Δεν είμαι πουθενά, ούτε θέλω να πάω στην Πασεγές, όπως σας είπα σε προηγούμενες γενικές συνελεύσεις, στην επόμενη ψηφοφορία που έχει παρακάτω. Έχω αρκετούς τίτλους, έχω αρκετές περγαμνές, ασχολούμαι με τα χωράφια μου. Έχω γράψει την ιστορία μου τέλος πάντων και την έχω γράψει με καθαρά γράμματα. Μπορούν να το πούν αυτό και διάφοροι άλλοι που γνωμοδοτούν έναντι ανταλλαγμάτων και έναντι και παίρνουν για δίδωρα. Πώς θα πάρει λοιπόν ο Μπουρσινός τον Αιγιαλό, κύριε Γράψα, πώς θα τον πάρει? Χωρίς να γίνει διαγωνισμός θα τον πάρει? Χωρίς τα παιδιά του κόσμου της Λευκάδας να ξέρουν ότι καθορίζει ο Αιγιαλός? Στείλτε λοιπόν την ανακοίνωση στο δελτίο του τεχνικού επιμελητηρίου να μπει μέσα και ας έρθουν για Μπρέβεζα. Βάλτε όμως κριτήριο την εντοπιότητα. Να το πάρει ένα φτωχό παιδί από τη Βασιλική. Ο γιος του αυτό που τέλος πάντων μπορεί να τον κάνει. Δηλαδή τι είναι, η μέτρος είναι ο κύριος Μπουρσινός. Λοιπόν, θα τα πούμε παρακάτω. Εδώ λοιπόν, εγώ λέω επικαλούμε στοιχεία και ο οποίος νομίζει ότι λέω ψέματα, να βγει τώρα εδώ και να μου πει είσαι ψεύτης. Έτσι να μου πει. Εγώ λοιπόν δεν έχω τίποτα με τους εκπροσώπους. Και κάμανε και ταξίδι και ήρθαν και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά να τους φιλοξενήσουμε, να τους κάνουμε το τραπέζι, να τους πληρώσουμε τα ξενοδοχεία στο κάτω-κάτω της γραφής. Αλλά να τους δώσουμε το εινοποιείο στο κάστρο με τέτοιες διαδικασίες που έχουν συμβεί μέχρι σήμερα, όχι. Εγώ λέω όχι. Δεν προτείνω σε καμία περίπτωση να υπάρξει ψηφοφορία είτε για τον πρώτο, είτε για τον δεύτερο, είτε για τον τρίτο. Αλλά να επαναπροκυρηθεί ο διαγωνισμός με σύντομο χρονικό διάστημα. Και αφού περάσει το πρώτο στάδιο που είπα πριν με το φάκελο των νομιμοποιητικών εγγράφων, διοίκηση αφημί. Ο κύριος Μιχαηλίδης καλά κάνει, δικηγόρος είναι, επαγγελματίας είναι και εγώ αν ήμουν το ίδιο θα έκανα. Εκπροσωπεί 2 Ισραηλινούς. Καλά κάνει. Παραστάθηκε και στα συμβόλαιά του στη Βασιλική μέσω της κόρης του. Καλά κάνει. Έρχεται εδώ πέρα όμως αλλά δεν έχει πληροξούσιο από την εταιρεία. Αν έχει να μας το δείξει, γιατί μέχρι σήμερα, τώρα που μιλάω, ξέρουμε και ξέρετε ότι δεν υπάρχει πληροξούσιο. Πέραν αυτό που λέω ότι δεν υπάρχει για ρήπο ή αν υπάρχει στο Ισραήλ, δεν μας ενδιαφέρει. Εγώ έβαλα όλο το διαδίκτυο. Μία στη Ρωσία βρήκα για ρήπο LLS που πλάει τηλεπικοινωνιακό υλικό και φωτοτυπικά και μία στα νησιά Marshall στο Island της Νέας της Αμερικής που μάλλον θα ξεπλένει χρήμα, κάτι πολύ εθνική εταιρεία θα είναι. Λοιπόν, δεν λέω όμως για τους ανθρώπους τίποτε. Λέω ότι εμφανίζεται με 2 διαβατήρια. Κάτι και Τελαβίβ, δεν θυμάμαι που λέω άλλο σας με εκεί πέρα. Και κάνει μια εταιρεία 50-50 με 1 εκατομμύριο, λέει, μετοχικό κεφάλαιο, 210.000 και θέλει να κάνει μια επένδυση 1 εκατομμύριο. Όταν τελειώνω, να τελειώσω. Να μου πεις να τελειώσω, σε παρακαλώ. Θέλω τον ίδιο χρόνο όσο και οι άλλοι. Λοιπόν, και στο δεύτερο μέρος των φακέλων, αφού περάσει το πρώτο στάδιο η εταιρεία που θα νομοποιηθεί, παραδείγματος χάρη, αν πάμε σε αυτό το διαγωνισμό και ισχύσουν κάποια κριτήρια, μόνο η Πίγασος νομοποιείται, πήγε τεχνική έκθεση και έναν όγκο με δωμάτια, με ιστορίες, θα κάνω 3 ορόφους, 1.800 μέτρα ο καθένας. Οι άλλοι δεν λένε τίποτα. Τίποτα. Και δεν λένε, γιατί εγώ πιστεύω ότι την πατήσανε και δεν είπαν τίποτα. Διότι θα τους διαβεβαίωσε ο πρόεδρος, έλα μου, φέρτε μια προσφορά εκεί πέρα και θα μπορούσα να την κάνουμε τη δουλειά. Ή η διοίκηση, τέλος πάντων, να μην λέω μονάχα ο πρόεδρος και το προσωπικό. Λοιπόν,
Από εκεί πέρα, ας πούνε οι ίδιοι τι σκέφτονται. Ας πούμε και ας μας πούνε τι έχει γίνει. Εγώ λοιπόν λέω να πάμε στο δεύτερο μέρος και να βάλουμε διάφορα άλλα κριτήρια και να πούμε κατώτερο μίσθωμα 119.000 ευρώ ή 80 ή 40. Να βάλουμε λοιπόν και μπόνους προκαταβολής. Ποιος δίνει τη μεγαλύτερη προκαταβολή? Δίνει 410. Αν το ξέρει λοιπόν και η Νόσιον και ο Πίγασος, μπορεί να πει ότι είναι 1 εκατομμύριο εγώ προκαταβολή να παραφτιάξει το Ηνωπείο. Μπορούμε να βάλουμε συμμετοχή στις διαδικασίες. Ναι, θα μας φτιάξει το Ηνωπείο παίρνοντας το πρόγραμμα Μπαλτατζής, αλλά θα μας το φτιάξει παρακολουθώντας με τεχνικούς συμβούλους. Και για να σας πω και κάτι άλλο, επειδή σπλανιέται στον αέρα και ακούγονται διάφορα, ότι το 1986-87 ο κύριος Μικρόνης έκανε κομπίνες και βοηθούσε τον Βασίλη τον Αραβανή στα κτίρια της διοίκησης. Εγώ ήμουν διοικητικός σύμβουλος, ο Γρηγόρης ο Μωραΐτσα Μπλαγιά, ο Νίκος ο Μορφέης πρόεδρος, εγώ είμαι σε άλλο χώρο. Και ο Πανταζής ο Κοντομίχης στην αντιπολίτευση μέσω του Κουκουέ και ο Σπύρος ο Ρομποτής. Τα κτίρια της διοίκησης τα έκαμε ο κύριος Κώστας Ασπρογέρακας, όχι ο κύριος Αραβανής. Και γίνανε τα κτίρια με ποιον διευθυντή? Με τον Σπύρο το Σέρβο, που δεν έβανε ποτέ υπογραφή αν δεν ήταν 1000% σίγουρος. Και ο οποίος προς τιμήν του, όταν το ΤΑΟΛ διακινδύνευε με κάποιες ακάλυπτες επιταγές να τους φραγιστούνε, έσπασε δική του προθεσμιακή κατάθεση και κάλυψε τις επιταγές και πήρε τα λεφτά του πίσω προς τιμήν του κύριο Σέρβος. Σήμερα ο πρόεδρος είχε ανοίγματα λοιπόν απέναντι στο ΤΑΟΛ. Οικονομικά και διάφορα άλλα. Θα τα πούμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, τα λέω αυτά που λέει ότι πιστοποιούσαμε. Στο πυρηνελαιουργείο, ποιος πιστοποιούσε? Τους όρους του πυρηνελαιουργείου, κακός λέει η κυρία Σαντά, ότι έγινε. Σας λέω κι εγώ κακός. Ο κύριος Μικρόνης είχε ξεκινήσει η διαδικασία όταν προσελήφθη. Την πρόταση έκανε ο κύριος Κοντογιάννης. Και ήρθε να σπρώξει προς το Φεογκά να μεγαλώσει η επένδυση. Και μεγάλωσε η επένδυση. Ότι υπήρχε πρόβλημα της μεταφοράς και της συγκέντρωσης του πυρήνα ήταν γνωστό από τότε. Οφείλανε λοιπόν να πει η Αγροτική Τράπεζα: δεν σας δίνω το δάνειο. Τότε και λοιπόν για πολιτικούς λόγους, για κομματικούς, να δεχθώ οτιδήποτε. Εγώ δεν ήμουν με εκείνο το κόμμα ούτε με εκείνη την κυβέρνηση. Σας λέω όμως ότι τους όρους τους έβαλε η Αγροτική Τράπεζα που έδινε τα λεφτά, το δάνειο. Την αξιολόγηση την έκαμε η ελαιουργική με μηχανικούς. Τις πιστοποιήσεις τις υπόγραφε ο Σοκράτης ο Ροντογιάννης ως μηχανολόγος από τους Καλάδες και τις υπόγραφε και ο Βασίλης ο Παπαλαμπίδης που είναι γαμπρός στο Σύβρο. Ναι. Και πηγαίνανε στην Αθήνα και τις πιστοποιούσε μετά η Αγροτική Τράπεζα το τεχνικό τμήμα και μετά έρχονταν στη Λευκάδα και έπαιρνε τα λεφτά του. Δεν υπόγραφε ποτέ ο Σπύρος ο Σέρβος. Πού είδε λοιπόν τις κομπίνες ο κύριος πρόεδρος και βγαίνει στον κύριο Κουνιάκη στο Πρίσμα και λέει τι έκανε η διοίκηση τότε με τον Μικρόνη? Ποιο Μικρόνη? Δεν είχε καμία αρμοδιότητα ο Μικρόνης. Ο Μικρόνης δεν είχε καμία αρμοδιότητα. Θα τοποθετηθώ από αυτόν στο δεύτερο θέμα. Η πρόταση είναι ξεκάθαρη. Διαβούλευση, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, και καινούριος διαγωνισμός με ξεκάθαρα κριτήρια. Και με συγχωρούν και για την ένταση της φωνής μου και οι παρευρισκόμενοι και ζητάω για εσάς δύο φορές συγγνώμη. Αλλά με πνίγει η οργή με αυτά που ακούω. Όχι, δεν μας αφορά αυτό. Θέλω να μπορέσω εμείς. Μπορείς να μπαίνετε. Ναι, αλλά έπρεπε κάποιος χρόνος να γραφτούν τι θέλουν να είναι για να πάει και τι να φτιάξει το χρόνο. Ναι, αλλά αφορά τους θέλουν. Μπορείς να θέσουν τώρα, είναι 10. Είναι 10 και 10. Να πούμε μέχρι 12, 10,5, 12 παρά να... Όποιος θέλει να είναι υποψήφιος. Για την Βασιλεία για να πάμε να φτιάξουμε τα συμβολέτα να μας έρθει ό,τι η πρώτη ώρα τελειώσει. Το θέμα του πρώτου δεύτερου να πούμε και το λοιπόν, θα ακολουθήσει μια διαδικαστική διαδικασία. Θα πάμε εμείς σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο και πάλι για να αλλάξει κάτι. Εκτός κι αν νομίζω ότι πηγαίνει στο βήμα ο κύριος Λιβιτσάνος. Νομίζω ότι γίνεται μια προσπάθεια να μιλήσουν και οι αντιπρόσωποι εδώ αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα ο κύριος Μελάς λέει να τους δοθεί ο λόγος με βάση το ποιος κατέθεσε πρώτος την προσφορά. Ανεβαίνει ο κ. Μιχαηλίδης, εκπρόσωπος της Νόσιον, αν δεν κάνω λάθος. Πόσο
Αναμένεται να ξεκινήσει η ομιλία του σε λίγα δευτερόλεπτα. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Σε εξέλιξη. Δεν είναι το καλό που θα γίνει κανένα τώρα. Α, δεν είναι το θέμα. Δεν είναι το θέμα. Δεν γίνεται έτσι αυτό το πράγμα. Όπω ξέρετε το πέρασμα. Υπάρχει όλο μισό λεπτό παιδιά διαδικαστικό που είπαν για το τρίτο θέμα. Τα πράγματα στο τρίτο θέμα έτσι κι αλλιώ γίνονται στην ψηφοφορία. Εδώ οι συντέλεσες λέει μέχρι ο Θωμάς πρώτο, μέχρι την ώρα πρώτο στο μάτι, μέχρι τι 12 παράδειγμα, μέχρι τι 12 να καταδεχθούν οι υποψηφιότητες. Από εκεί και μετά θα έρθει ο δικαστικός και μπορεί να γίνει έξω παράλληλα το τρίτο θέμα. Δεν χρειάζονται και οι υποψηφιότητες και η ψηφοφορία. Από τις 12 μέχρι τις 2 θα καθορίσετε εσείς. Οι 12 υποψηφιότητες θα ξεκινήσει η διαδικασία και μέχρι τις 2 θα γίνει η ψηφοφορία. Ποιο μισό, όσο θέλετε. Εσείς μέχρι τις 2. Πολλοί υποψηφιότητες μέχρι τις 12. Μέχρι τις 12. Και μετά θα ξεκινήσει η διαδικασία έξω έτσι. Και την εκπροσωπώ. Όπως ξέρετε και στην πρότασή μας ο κύριος Μιχαηλίδης είναι εκπρόσωπος της Γιαρίμπο. Όπως ξέρετε, κατόπιν προτάσεως δικής σας για επίδειξη ενδιαφέροντος, υποβάλαμε την έκθεσή μας. Λοιπόν, σας υποβάλαμε την πρότασή μας. Η πρότασή μας είναι ως γνωστόν να αξιοποιήσουμε, διότι αυτό ζητούσατε, να αξιοποιήσουμε το χώρο εκεί, το κάστρο και το ελαιοτριβείο, το εινοποιείο. Στη συνέχεια έλειφθη μία απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο και ορίστηκε και η Γενική σας Συνέλευση και σας υποβάλαμε και νέα πρόταση. Πιο περιστατωμένη. Η Γιαρίμπο έχει έδρα του Ισραήλ. Ναι, αυτό είναι το καταστατικό το οποίο σας προσκομίσαμε. Και εν πάση περιπτώσει, σας λέμε στην αυτή μας. Κύριε Μιχαηλίδη, συμπορείτε. Τα παιδιά δεν ακούνε. Γυρνάτε προς τα εκεί καλύτερα με στόμα να ακούνε τα λαπούλια εκεί. Εντάξει. Παιδιά, κλείστε και την πόρτα λίγο. Και στην πρότασή μας. Και στην πρότασή μας. Και στην πρότασή μας σας λέμε ότι θέλουμε μακροχρόνια μίσθωση και όχι εκποίηση. Δεν θέλουμε να αγοράσουμε το ακίνητό σας. Και ό,τι κάνουμε θα μείνει στο συνεταιρισμό. Εμείς σεβόμαστε το συνεταιρισμό. Εάν τώρα εδώ ανεμίχθη ότι είναι ολοκλήρου της Λευκάδας, θα κάνετε δημοψήφισμα για να ληφθεί μια απόφαση για την αξιοποίηση ή έχει δικαίωμα ο συνεταιρισμός και οι εκπρόσωποι του εδώ τον οποίο είναι περιουσία, να την αξιοποιήσουν. Αν μεν έχει είναι περιουσιακό στοιχείο του συνεταιρισμού και θέλει να το αξιοποιήσει ο συνεταιρισμός, νομίζω ότι σύμφωνα με τους νόμους που περί συνεταιρισμών κτλ. Θα αποφασίσει ο συνεταιρισμός. Ή το Διοικητικό Συμβούλιο, Γενική Συνέλευση κτλ. Με τις πλειοψηφίες που απαιτεί ο νόμος. Όσον αφορά τώρα τα συμβόλαια, είχε ταχθεί και μια προθεσμία. Εμείς θα υποβάλαμε και μελέτη και πριν γίνει το συμβόλαιο και κατά την υπογραφή του οριστικού συμβολέου θα πέφταν οι 416.000. Το μίσθωμα όπως είπαμε ήταν 119. Δεν ήταν 80, δεν ήταν 30, δεν ήταν. Και νομίζω ότι μαθηματική ακρίβεια λέει ότι το 120, το 119 είναι καλύτερο του 80 και το 30. Και από εκεί και πέρα αν λένε ότι θα σας βγάλουμε αυτό, θα σας κάνουμε εκείνο κτλ. Τα θα στην Ελλάδα τα ξέρετε πολύ καλά. Τώρα, έχουμε όσον αφορά την νομιμοποίηση που λέτε. Δεν ζήτησα εγώ να μου κάνουν πλήρωση. Εγώ δεν το ζήτησα. Αλλά εάν νομίζετε, θα υπογραφεί συμβόλαιο. Το συμβόλαιο δεν θα υπογραφεί
Δεν μπορεί, κανένας συμβολιογράφος δεν υπογράφει αν δεν υπάρχει πλήρη εξούσιο, κοιτάτε. Όλα αυτά θα προσκομιστούν κατά την ημέρα εκείνη, αφού ληφθεί βεβαίως απόφαση από το συνεταιρισμό σας, από την Γενική Συνέλευση, ότι θα το πάρει ο ΤΑΔΕ και θα κάνει τη μελέτη. Και εκτός του, όπως ξέρετε πολύ καλά, εάν δεν υπάρχει έγκριση της πολεοδομίας και της περιφέρειας, του περιβάλλοντος και του Υπουργείου Περιβάλλοντος κτλ., δεν μπορεί να γίνει τίποτε. Και αν σας λέμε εμείς ότι θα κάνουμε αυτό, θα, αυτά είναι φρούδες. Λοιπόν, υποσχέσεις οι οποίες δεν υλοποιούνται. Νομίζω ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να κάνει. Τώρα, για να μάθετε κι εσείς, η Χερίμπο έχει την έδρα της στο Ισραήλ. Βεβαίως, όλοι ξέρετε ότι οι εταιρείες όταν συνιστώνται έχουν μικρότερο κεφάλαιο για να πληρώνουν χαρτόσημο και τα τέτοια. Στη συνέχεια όμως έχουν το δικαίωμα και θα αποδείξουμε εμείς ότι είμαστε επενδυτές, είμαστε από το εξωτερικό. Φέρουμε χρήματα εδώ, φέρουμε να αξιοποιήσουμε τη Λευκάδα, να φέρουμε και τουρίστες από το εξωτερικό για να αξιοποιηθεί ο τόπος. Λοιπόν, δεν θέλουμε εμείς ούτε να το αγοράσουμε ούτε τίποτα. Θέλουμε να το αξιοποιήσουμε. Και η αξιοποίηση αυτή θα αποβεί προς το συμφέρον των αγροτών. Τόσα χρόνια, από ό,τι διαπίστωσα, μαλώνεται εδώ και πολλά χρόνια για το πώς θα αξιοποιηθεί, ποιος θα κάνει το έτσι, το άλλο κτλ. Σας δίδεται μια ευκαιρία, κύριοι. Σας δίδεται μια ευκαιρία και ενδεχομένως να μην σας δοθεί αύριο. Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία αυτή. Πάρτε μια απόφαση, διότι εσείς θα αποφασίσετε, οι συνεταίροι, ο συνεταιρισμός. Δεν θα αποφασίσει ολόκληρη η Λευκάδα που λένε εδώ μερικοί. Μπορεί να είναι το κόσμημα, μπορεί και, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα το αποφασίσει ο λαός της Λευκάδας. Θα το αποφασίσει ο λαός των αγροτών, του οποίου είναι περιουσία. Λοιπόν, νομίζω ότι εν όψει όλων αυτών. Ορίστε. Θα κάνουμε την αξιοποίηση που επιτρέπει, κύριε, με συγχωρείτε, που επιτρέπει η πολεοδομία και το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Αυτά, όχι, θα υποβληθούν. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει και αποχαρακτηρισμός του Αιγιαλού και τα λοιπά. Λοιπόν, θα υποβληθούν όλα τα δικαιολογητικά και μετά θα αποφασίσει. Τι να σας πούμε δηλαδή, σας πούμε φρόντες ελπίδες ότι θα κάνουμε αυτό και θα κάνουμε ουρανοξύστη. Δεν είναι δυνατόν να γίνουν. Εφόσον μας ανατεθεί, θα σας υποβάλουμε τότε και τη μελέτη και θα γίνουν και τα συμβόλαια. Και με τα συμβόλαια τα οριστικά, όπως ξέρετε η μακροχρόνια μίσθωση, γίνεται οριστικό συμβόλαιο. Και μεταγράφεται κιόλας στο υποσχεφυλακείο. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματική κατάσταση. Να ρωτήσω κάτι εγώ, κύριε Μιχαηλίδη. Ακούω. Λοιπόν, λέτε εδώ στο έγγραφο η οριστική σύμβαση μίσου θα γίνει μεταξύ του συνεταιρισμού σα και μια ελληνική απλή εταιρεία η οποία. Ναι, θα συστήσουμε. Ναι, θα συστήσουμε. Θα είναι τι, μια στάση που λέει η κυβέρνηση σήμερα, ανώνυμη εταιρεία με 50 εκατομμύρια κεφάλαιο, τι θα είναι για να σα εμπιστευτούμε δηλαδή. Χωρί ισολογισμού, απολογισμού. Κυρία Σαντά, είστε υποκριτή σύμβουλο στα χωρικά. Κομίζετε λοιπόν στι αναρτήσει στο site τι σημαίνει εδώ πέρα. Με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, αλλά έχω την εντύπωση λαϊκίζετε. Εγώ. Ναι, διότι η νεοσύστατη εταιρεία δεν έχει ούτε ισολογισμού. Κατεβαίνει τότε. Ναι, λοιπόν. Για την άλλη έχει, όχι. Κύριε μου, εμάς η εγγύησή μας είναι. Η εγγύησή μας είναι τα 416 χιλιάρικα τα οποία σας θα τα δώσουμε εκείνη με την υπογραφή του συμβολέου. Ένα λεπτό. Μελά, είσαι και πρόεδρο. Κάνει ερωτήσει όπω ξέρει. Δεν μπορεί να διακόπτε. Εσύ είσαι πρόεδρο και κατευθύνει συζήτηση. Ένα πρόεδρο που έχει αυτό δεν μπορεί να λέει. Τα υπόλοιπα από αυτό θα το πω. Αυτό κάνει οποιοδήποτε μία ερώτηση, ο πρόεδρος δίνει τον λόγο σαν πρόεδρο και περιμένει να τους απάντησει. Δεν μπορεί να γίνει από τον πρόεδρο αυτή η αντιπαράθεση. Δεν θα πρέπει ξανά να μεταλύσουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εσείς θα κάνετε τον λόγο σας. Σε κάθε ένα πράγμα. Θα γίνουν νόμιμα με νόμιμες διαδικασίες. Συμβόλαια οριστικά. Και τα... Λοιπόν, για σταθείτε. Δεν τέλειωσα. Λοιπόν, εάν τώρα καθυστερείτε, η απόφαση να ληφθεί απόφαση δεν οφείλεται σε εμάς. Οφείλεται στο συνεταιρισμό, σε εσάς.
σε εσάς τους ιδίους. Λοιπόν, είπε, λέει τώρα ότι νομικό, οικονομικό κτλ. Εμείς προσφερόμεθα, καταθέτουμε χρήματα ζωντανά και λέμε ότι θα κάνουμε αυτό εδώ. Θα διασφαλίσουμε κεφάλαια από το εξωτερικό, τα οποία θα επενδύσουμε εδώ. Εδώ το κράτος, η ελληνική πολιτεία, δεν κάνει τον αφαλό της, με συγχωρείτε για την έκφραση, για να φέρει επενδύσεις από το εξωτερικό. Και εσείς μου λέτε τώρα, δεν δέχεστε την. Τη στιγμή που δεν εκποιείται, δεν πουλείται, αλλά απλώς εκμισθώνεται, και ότι ό,τι κάνουμε θα μείνει στο συνεταιρισμό. Όσον αφορά ο συνεταιρισμός αυτός, για Ρίμπο, έχει στο εξωτερικό επενδύσεις. Κάνει στο Ισραήλ και στο Λονδίνο και παντού. Λοιπόν, είναι μια εταιρεία η οποία κάνει αυτή τη δουλειά. Έχει επενδύσεις, τις οποίες και εκμεταλλεύεται. Λοιπόν, εσείς, εάν θέλετε το καταστατικό, να σας το στείλω και να σας το μεταφέρω. Και θέλετε και πληρεξούσιο, και πληρεξούσιο ανά πάσα στιγμή μπορώ να σας προσκομίσω. Λοιπόν, αυτά είναι όλα, πώς το λένε, δικαιολογίες για να μην ληφθεί η απόφαση κτλ. Αλλά αν δεν θέλετε ή και θέλετε να καθαρίσετε το πράγμα με δημοψήφισμα, όπως λέω, τις Λευκάδες, κάντε το. Αλλά εσείς θα χάσετε. Δεν θα χάσουμε εμείς. Εμείς προσφερόμεθα να κάνουμε την επένδυση. Εάν δεν θέλετε, με γεια σας, με χαρά σας. Αυτά είχα να σας πω. Μια ερώτηση που σας έγινε. Ναι. Αναφέρεται ότι αυτά είναι δικαιολογίες. Βάσει τη συζήτηση του Νομικού Συμβουλίου που επιλεγήκατε και κατατέθηκε η πρόταση του Νομικού Συμβουλίου, αναφέρει ο Νομικός Συμβούλος για εγγύησεις εκπαίδευση της εταιρείας σας του ποσού 1,7% του μισού της επένδυσης, δηλαδή 1,750. Είστε διατεθειμένος εσείς να καταθέσετε εγγύηση από αύριο πριν να ξεκινήσετε την οποιαδήποτε εγγύηση τραπεζική? Να το πληρώσω. Είστε διατεθειμένος να καταθέσετε πριν να ξεκινήσετε την οποιαδήποτε κουβέντα 1,750 εγγύηση για να συνεισθεί από μεθαύριο η οποιαδήποτε κουβέντα? Αυτό είναι. Εμείς λέμε με την υπογραφή, κύριε. Και τα άλλα είναι δικά σας. Δεν με ενδιαφέρει ποια εισήγηση έκανε ο νομικός σύμβολος. Εγώ αυτά που προτείνω, αυτά που σας λέω, αυτά ισχύουν για μένα. Το τι θα πείτε εσείς, ο πρόεδρος ή ο οποιοσδήποτε, δεν με ενδιαφέρουν. Αδιαφορώ πλήρως. Βεβαίως. Εγώ σας λέω αυτά τα πράγματα και τα λέω απευθυνόμενος προς τους συνεταίρους, στους εκπροσώπους των συνεταιρισμών. Τα λέω. Δεν τα λέω για κανέναν άλλο. Κύριε Μικρόνη, υπήρξαν διευθύνσεις της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών για πάρα πολλά χρόνια και τώρα είναι νέος προσωπικός του Συμβουλίου. Θέλω δύο κριτικές ερωτήσεις να σας πω. Η πρώτη, λέτε ότι η Γαρίγο έχει διεθνείς δραστηριότητες με έδρα καταλαβαίνετε. Στη λογική των πολυεθνικών επιχειρήσεων, η έδρα συντάσσει εισαγωγικούς. Μπορείτε να μας δείτε λοιπόν αυτούς τους εισαγωγικούς, να ξέρουμε ποια είναι η Γαρίγο, να ξέρουμε την οικονομική της επιφάνεια, να ξέρουμε ποια είναι τα κίνητά της, ποιο είναι το μετοχικό της κεφάλαιο, ποια είναι τα assets, ποια είναι τα πάγια της. Και δεύτερον, μιλάτε ότι θα δώσετε όλα αυτά με την υπογραφή του οριστικού συμβολέου. Ενημερωτικά σας λέω ότι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι εδώ που πιστεύουν ότι θα τα πάρουν μετά πιθανή θετική απόφαση για εσάς αυτής της συνέντευξης. Αυτό θεωρώ ότι πλανώνται πλάνοι πικρά. Έτσι δεν είναι. Θα τα πάρουν την ημέρα της υπογραφής του οριστικού συμβολέου, το οποίο προϋποθέτει, το οποίο προϋποθέτει ορισμένες διαδικασίες. Εγγυαρμό, αδειοδοτήσεις κλπ. Κάποιο χρόνο. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι ένας μήνας, να είναι 10 μήνες, να είναι 2 χρόνια. Θα τα ειδήλω με το προσύμφωνο. Λοιπόν, είσαι διατεταμένος εσείς να αναλάβετε το ρίσκο της άρνησής σας να προχωρήσετε, εάν τα δείτε σίγουρα.
πήγε να μην δώσετε εγγυητική επιστολή 1.750. Να πληρώσετε με την υπογραφή του προσφόρου τα 119.000 ευρώ. Ώστε, αν σε δύο χρόνια εσείς μας πείτε φεύγω, να έχουμε πάρει τα μισώματα σαν αποζημίωση για τον χρόνο που απολέσει, για τον συνεταιρισμό. Τρίτον, θεωρείτε εσείς ότι μια εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο 210.000 ευρώ, γιατί εγώ δεν τον συνέντησα πουθενά στη διεθνή βιβλιογραφία και σας ενημερώνω ότι είμαι και Αμερικανός κούλασος. Μία εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο ή εταιρικό, εφόσον είναι LTD, 200.000 ευρώ να είναι με πανσπερμία ακινήτων πιθανών εκατομμυρίων δολαρίων ανά τον κόσμο. Πείτε. Είναι δυνατόν το κεφάλαιο κατακτήτη, το κεφάλαιο παίρνει στην αρχή για τα συστατική. Στη συνέχεια τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχει η εταιρεία είναι άλλα. Για να μην ανακατώνουμε τα. Λοιπόν, δεν θα γίνει στο εξωτερικό. Λοιπόν, οπότε και το καταστατικό θα είναι κάτι. Και τα περιεχθούσε και
Μίτσολο, αυτή η άλλη είναι η αντιπροσωπεία. Να σταματήσουμε τώρα να την δίνουν καγίδι, διαπίστωση και ας με διαψεύσει κάποιος. Καταστατικό δεν υπάρχει. Πρώτα, η προσχέδια δεν έχει φέρει να τα βρούμε τι λέει, όπως λέει η εκκίνηση. Μετά την υπογραφή του οριστή που μου λέει προχωράει από ό,τι λέει, ας με πριν δεν αναγνωρίζει τίποτε με τα προσύμφωνα, πρέπει να καθορίσουμε για άλλο παραλία και τα υπόλοιπα. Τα πλέει και ο πρόεδρος και λέει κύριε Καλλιέργη, μα το πούμε, δεν λέω παραπάνω. Και αποκομίζεται όποια δήμος θέλει. Κύριε Κούρτ, τι θέλει. Κύριε Μιχαλίδη, μια απλή ερώτηση. Είστε δικηγόρος εν ενεργεία ή συνταξιού. Όχι, για ποιο λόγο εμείς, αν δεν μας αναθεθεί υπόθεση να προβούμε σε οποιαδήποτε έξοδο. Να προβούμε, εφόσον πάρετε απόφαση, τότε θα σας δώσουμε τα έντες και τα πάντα. Ναι. Είμαστε έτοιμοι. Ανέξοδο, ανέξοδο, έρχεστε να πάρετε ανέξοδο. Τώρα δεν έρχεστε να πάρετε. Δεν είναι ανέξοδο. Ανέξοδο. Μέχρι τώρα κάνουμε ένα σωρό έξοδο. Άμαστε εγώ. Αυτό το ότι πηγαίνω και έρχομαι πιο φορές. Άλλωστε έρχεστε για άλλους μέσα στην άλλωστε για. Για αυτά που εγώ λέω, το ξέρετε τι είμαι αντίθετο στην πρόταση της επένδυσής σας. Η κύριε Τσινός είναι αυτό το λόγο. Καλή σας μέρα. Γεια σας, ισχύα. Καλή σας μέρα. Λέγομαι Νικητίδης Γιώργος, είμαι... Λέγομαι Νικητίδης Γιώργος, είμαι ο τεχνικός εκπρόσωπος, τεχνικός διευθυντής στην εταιρεία Νόσιον, ο κύριος Πλαστουργός, δίπλα μου είναι ο οικονομικός διευθυντής, θα μας υποστείτε λίγο και τους δύο κάποια στιγμή. Θα μου κάνετε τη χάρη με βάση την προηγούμενη συζήτηση να κάνω μια αναφορά που δεν έχει να κάνει με τη δική μας πρόταση, ως απλά για να υπάρχει και για το ενδεχομένως να βοηθάει και τη διαδικασία τη δική σας. Επειδή εμείς ως όμιλος εταιριών έχουμε ασχοληθεί με κάποιους από τους διαγωνισμούς του ΤΑΙΠΕΔ, όπως και του ΙΚΑ σε ό,τι αφορούσε την μίσθωση του Μακεδονία Παλάς του Ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη, θα σας πω ότι σε αυτούς τους διαγωνισμούς είναι αποδεκτές εταιρείες που θα συσταθούν, δηλαδή προτάσεις που θα υποβάλλονται από υποσύσταση εταιρείες, με την προϋπόθεση όμως ότι σε ό,τι αφορά το οικονομικό αντικείμενο της πρότασης ή οποιαδήποτε από αυτές τις εταιρείες εσωτερικού ή εξωτερικού που είναι υποσύσταση θα καλύπτονται, θα νομιμοποιούνται σε εισαγωγικά ως προς το οικονομικό αντικείμενο από μια υφιστάμενη επιχείρηση η οποία μπορεί να δείξει τα κεφάλαια που τίθενται προς επένδυση ως εγγύηση. Σημαίνει δηλαδή ότι αν εγώ εμφανιστώ με μια υποσύσταση εταιρεία γιατί θέλω να συστήσω μετά από την ανάθεση σε μένα ενός έργου, μιας μίσθωσης, ενός ακινήτου δημοσίου και προτείνω ότι θα κάνω μια επένδυση 10 εκατομμύριων θα πρέπει μια ελληνική ή ξένη αναγνωρισμένη επίσημη εταιρεία να εμφανίσει αυτά τα 10 εκατομμύρια κεφάλαιο ως εγγύηση για να καλύπτει τη δική μου πρόταση. Αυτό για την ιστορία του τι συζητήθηκε προηγούμενα σε σχέση με όσα είχε πει και ο κύριος Μιχαηλίδης. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι με τη δική μας εταιρεία, θέλω να ξεκαθαρίσουμε και πρέπει να είναι σαφές ότι στις 22 Μαρτίου ο συνεταιρισμός εξέδωσε μια πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση του παλιού οινοποιείου στο κάστρο. Αυτό σημαίνει ότι ζητούσε να έρθουν κάποιες επιστολές στα γραφεία του συνεταιρισμού προκειμένου να δει αν υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται, διότι μπορεί να μην υπήρχε κανείς ή να υπήρχε ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Αυτό δεν συνιστά διαγωνισμό. Και επιτρέψτε μου σε όλη τη συζήτηση που γίνεται μέχρι τώρα, γίνονται αναφορές σε διαγωνισμό, γίνονται αναφορές σε κατακύρωση αποτελέσματος ούτε λίγο ούτε πολύ, κύριε Πρόεδρε, του ενός διαγωνισμού,
ενώ δεν υπάρχει διαγωνισμός. Στην πραγματικότητα, ο συνεταιρισμός δεν έχει κάνει διαγωνισμό. Και αναρωτιέμαι πώς καταλήγει η διοίκηση σε μια πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση να υπογραφεί ένα προσύμφωνο για ένα πράγμα, για μια διαδικασία που δεν ήταν διαγωνισμός. Λογικά, κάποιοι από εσάς είπανε ότι μια εταιρεία Ινώσιον ήρθε και έφερε 4-5 σελίδες μια πρόταση, στοιχειοθετημένη κατά την άποψή μας και θα εξηγήσω γιατί, ή μια άλλη εταιρεία έφερε 2 σελίδες, ενώ η εταιρεία Πίγασος ήρθε με μια στοιχειοθετημένη πρόταση. Όταν έγινε η πρώτη συνάντηση αμέσως μετά την υποβολή των προτάσεών μας στις αρχές του Μαΐου, ήμασταν και οι 3 εταιρείες εκεί. Για την ακρίβεια, ήμασταν εμείς, ήταν τα στελέχη της εταιρείας Πίγασος και ήταν και ένας συντοπίτης σας μηχανικός εδώ, ο οποίος δήλωνε ότι βρίσκεται εκεί εκπροσωπώντας την εταιρεία Γιαρίμπο και την πρότασή της. Τότε η εταιρεία Πίγασος πραγματικά παρουσίασε μια τεχνική μελέτη και πολύ καλά στοιχειοθετημένη κατά την άποψή μου σαν μηχανικός μπορώ να το βεβαιώνω. Εξηγώντας όμως ότι είναι μια μελέτη η οποία έχει προκύψει από παρελθόντα χρόνο, από μια προηγούμενη αντίστοιχη διαδικασία που είχε γίνει από το ΤΑΟΛ, δεν ξέρω, το 2019, κάπου εκεί. Οι άνθρωποι είχαν μια μελέτη, νομίζω την είχαν επικαιροποιήσει και είχαν και μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πολυχώρο, εμποροδιασκεδαστικό, αν θυμάμαι καλά, και κάνουμε αυτή την πρόταση την οικονομική. Όλοι εμείς, όσοι μπορεί να ήταν οι υπόλοιποι, σε μια πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος της 22ης Μαρτίου και μέχρι τέλος Απριλίου, είναι προφανές ότι ήταν ανθρωπίνος και τεχνικός αδύνατο να συνταχθεί ένας τεχνικός φάκελος για να υποβληθεί. Αν υπήρχε τέτοια εκδοχή, αν προέκυπτε από την πρόσκληση του συνεταιρισμού ότι θα πρέπει η πρότασή μας να συνοδεύεται από μια τεχνική μελέτη, προφανώς και θα ζητούσαμε να αναβληθεί ή να μεγαλώσει το διάστημα, το χρονικό, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να εκπονήσουμε μια προμελέτη. Η πρόσκληση έλεγε ανεξάρτητα με το αν μπορεί, αν θα συνοδεύεται ή όχι από τεχνικά στοιχεία η εκδήλωση του ενδιαφέροντος. Εμείς λοιπόν με όσα στοιχεία μπορούσαμε να έχουμε σε αυτό το πολύ μικρό διάστημα κάναμε μια αξιολόγηση του τι μπορεί να, ως τι μπορεί να αξιοποιηθεί το συγκεκριμένο ακίνητο, έχοντας μια τεράστια εμπειρία στο κομμάτι των επενδύσεων ως όμιλος εταιριών. Καταλήξαμε ότι και επίσης σε ενδεχομένως λίγο επιφανειακές γραμμές το αν μπορεί και τι μπορεί να γίνει εκεί. Όχι τι μπορεί να γίνει επιχειρηματικά πια, αλλά τι μπορεί να γίνει νομικά, τι μπορεί να γίνει θεσμικά στο συγκεκριμένο ακίνητο. Ξεκινούσαμε την πρότασή μας στην επιστολή την τετρασέλιδη που έχουμε στείλει, στην εκδήλωση του ενδιαφέροντος μας, ότι πριν αναφερθούμε σε οποιαδήποτε λεπτομέρεια αναφορικά με την πρόταση που πιθανά θα καταθέσουμε, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ποιο είναι το νομικό καθεστώς. Ο συνάδελφος μηχανικός της εταιρείας Πίγασος που είχε ασχοληθεί και στο παρελθόν ήξερε πάρα πολύ καλά. Στη μεταγενέστερη παρένθεση συνάντηση που κάναμε με το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου παρίσταντο και οι σύμβουλοι τους οποίους είχε επιλέξει ο συνεταιρισμός, ο μηχανικός, η μηχανική του σύμβουλή σας δεν ήταν τόσο ενημερωμένη για το τι ισχύει. Το βασικό όμως στοιχείο, σήμερα επίσης μια παρένθεση ακόμα, ακούω ότι υπάρχουν νομικά θέματα, προσημειώσεις, υποθήκες κτλ. Το οποίο δεν είχε τεθεί και θα έπρεπε να είχε τεθεί κατά την άποψή μου. Όπως θα έπρεπε να είχε τεθεί και το θέμα του αν είναι ή δεν είναι καθορισμένος ο αιγιαλός στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά αυτό ας πούμε ότι είναι κάτι το οποίο εύκολα κανείς το διερευνά. Το άλλο θα πρέπει να έχει ένομο συμφέρον, φαντάζομαι. Ο κύριος Μιχαηλίδης που είναι με δικηγόρος ίσως θα μπορούσε να το ξέρει καλύτερα, πολύ καλύτερα από μένα. Θα πρέπει να έχει κανείς ένομο συμφέρον για να πάει να κάνει μια διερεύνηση στο υποθηκοφυλακείο της Λευκάδας για να ξέρει αν αυτό είναι προσημειωμένο ή όχι. Εμείς δεν είχαμε τέτοια δυνατότητα.
Είχαμε πει λοιπόν ότι το βασικό στοιχείο είναι ότι το εινοποιείο εμπεριέχεται στη ζώνη προστασίας Α του κάστρου της Αγίας Μαύρας. Και σαν ζώνη προστασίας Α έχει ένα πάρα πολύ σφιχτό νομικό πλαίσιο που καθορίζει τα πράγματα. Δεν μπορεί να γίνει τίποτε απολύτως στο κτίριο, καμία παρέμβαση, εκτός αν αυτή η παρέμβαση δεν έχει κανενός είδους εξκαφές και χωματουργικά γύρω από το κτίριο και δεν έχει κανενός είδους επέμβαση στις όψεις του κτιρίου. Δηλαδή, εάν δεν μπει ένα σκαπτικό μηχάνημα να δουλέψει γύρω-γύρω από το κτίριο και αν δεν ανοιχτεί ούτε ένα παραθυράκι 50x50 στους μαντρότυχους που έχει σήμερα η βιοτεχνική και λογικά έτσι είναι εγκατάσταση, τότε μόνο μπορεί να προχωρήσει με μια απλή έγκριση της αρμόδιας εφορίας αρχαιοτήτων. Διαφορετικά, πρέπει να υποβληθεί ένας πλήρης φάκελος στο Υπουργείο Πολιτισμού, να οδηγηθεί αυτός ο φάκελος στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, στο ΚΑΣ, να πάρει την έγκριση του ΚΑΣ η συγκεκριμένη πρόταση με την κάθε λεπτομέρειά της και μετά να εκδοθεί με απόφαση Υπουργού Πολιτισμού η έγκριση για το τι μπορεί να γίνει εκεί. Και λειτουργικά, αλλά και ως επέμβαση κατασκευαστική. Και όταν λέω λειτουργικά, εννοώ ότι το ΚΑΣ και το Υπουργείο Πολιτισμού έχει άποψη για το τι μπορεί να λειτουργήσει ως μορφή επιχείρησης μέσα σε αυτό το ακίνητο εκεί το δικό σας, όπως επίσης και για το τι, ποιες μπορεί να είναι οι επεμβάσεις που μπορεί να γίνουν στο κτίριο. Διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Το θέσαμε ως πρώτο πριν να αναφερθούμε σε οτιδήποτε από την πρόταση, από την εκδήλωση του ενδιαφέροντος μας. Στη συνέχεια, καταθέσαμε μια πρόταση η οποία ήταν και με βάση την εμπειρία μας από τους διαγωνισμούς που κάνει το δημόσιο για μισθώσεις μακροχρόνιες ακινήτων, ήταν μέσα στα πλαίσια ακριβώς εκείνα, διότι θεωρούσαμε και θεωρούμε και σήμερα ότι το κανονιστικό, αν θέλετε, πλαίσιο στο οποίο μπορεί να κινείται ένα νομικό πρόσωπο το οποίο είναι μεν ιδιωτικού δικαίου, αλλά όπως είπε και ο πρόεδρος της συνέλευσης νωρίτερα, δεν κινείται με απόλυτα ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, θα πρέπει να εναρμονίζεται, φαντάζομαι, στα δεδομένα που ορίζει η νομοθεσία και που κινείται και το ίδιο το δημόσιο. Η πρότασή μας είχε μίστομα ετήσιο, είχε αναπροσαρμογές. Θυμίζω ότι η αναπροσαρμογή που προτείναμε ήταν να είναι 100-110% του τιμαρίθμου, όταν σήμερα τα δικαστήρια δίνουν ή αν θέλετε το δημόσιο υπογράφει μισθώσεις, όταν νοικιάζει το ίδιο το δημόσιο, υπογράφει μισθώσεις που συνήθως οι αναπροσαρμογές κυμαίνονται στο 75% του τιμαρίθμου. Εμείς προτείναμε 110%. Προτείναμε το 25% του μισθώματος του ετήσιου που προτείνουμε να το καταβάλουμε και κατά την κατασκευαστική περίοδο, που σημαίνει δηλαδή ότι ο συνεταιρισμός να έχει κάποια, το 1/4, αλλά έσοδα και κατά την περίοδο κατασκευής του έργου. Προτείναμε επίσης ένα σημαντικό στοιχείο και θέλω να το καταγράψετε, διότι σε κάθε συζήτηση παραγράφεται ή ξεχνιέται εσκεμένα. Προτείναμε ο συνεταιρισμός από ένα σημείο, από μια στάθμη τζίρου και πάνω, να παίρνει ένα ποσοστό επί των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης που θα στηθεί εκεί. Που σημαίνει ένα ποσοστό επί του τζίρου. Όχι στα καθαρά κέρδη, γιατί κάποιος έξυπνα γύρισε και μας είπε σε μια από τις συναντήσεις που είχαμε στα γραφεία του συνεταιρισμού, και εσείς μπορεί να βγάλετε έναν ισολογισμό που θα έχει κέρδη μηδέν ή θα έχει ζημίες. Προφανώς θα έχει ζημίες τα πρώτα χρόνια. Δεν μπορεί να κατασκευαστεί ένα έργο και την επόμενη μέρα του πρωί να έχει κέρδη. Θα σας τα πει ο κ. Πλαστουργός. Αλλά όμως εμείς δεν δέναμε το ποσοστό του συνεταιρισμού με τα κέρδη, αλλά με το τζίρο. Και λέγαμε ότι αν ο τζίρος ξεπεράσει τη στάθμη του 1,5 εκατομμυρίου στην αρχική πρόταση, το βελτιώσαμε μεταγενέστερα. Θα παίρνετε ένα ποσοστό τάδε. Ουσιαστικά βάζαμε το συνεταιρισμό σας συνεταίρο στα ακαθάριστα. Στο τζίρο. Και αυτό κρατήστε το. Προτείναμε επίσης, επειδή σαν εταιρεία, σαν όμιλος εταιριών, έχουμε το ένα μας, το μεγάλο μας αντικείμενο είναι το κομμάτι των επενδύσεων, των οικονομοτεχνικών μελετών, και με δεδομένο ότι έτρεχε και θα τρέχει μέχρι τις 15 του Σεπτέμβρη
το πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής, διότι μετά πρόεδρε μου θα κλείσει και δεν θα υφίσταται το κομμάτι αυτό της πρότασής μας, η μετεγκατάσταση του Ηνοποιείου να υπαχθεί στο πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής με επιχορήγηση της τάξης του 50%, με ίδια συμμετοχή που δεν είναι το άλλο 50%, είναι το 25% ελάχιστο, λέει το πρόγραμμα, το υπόλοιπο μπορεί να είναι δανεισμός, ο οποίος δεν καλείστε να τον κάνετε τώρα, και έτσι να γίνει και εύκολα οικονομικά για το συνεταιρισμό η μετεγκατάσταση και τέλος πάντων η λειτουργία ενός σύγχρονου, πλήρως εξοπλισμένου Ηνοποιείου, που εμείς με την εμπειρία που έχουμε, γιατί έχουμε φτιάξει Ηνοποιεία, είναι μια τάξη μεγέθους η οποία θα κινηθεί λίγο κάτω ή περίπου οριακά στο εκατομμύριο. Λέγαμε λοιπόν ότι εμείς σας παρέχουμε την οικονομοτεχνική μελέτη χωρίς καμία αμοιβή για την υπαγωγή του συνεταιρισμού στο Αλέξανδρος Μπαλτατζής, και αν θέλετε σε μια από τις εταιρείες του ομίλου μας να αναθέσετε, αν θελήσετε, δική σας απόφαση, την κατασκευή του έργου, να το κατασκευάσουμε με μόλις 3% εργολαβικό όφελος, διότι εννοείται ότι μια εταιρεία θα ξεκινήσει από κάπου αλλού στην Ελλάδα να έρθει να εγκατασταθεί εδώ για να υλοποιήσει ένα τεχνικό έργο, αντί του 8-10% που κινείται αυτή τη στιγμή στην αγορά. Αυτό ήταν ένα πρόσθετο όφελος που με μια πρόχειρη εκτίμηση μπορούσε να το αναγάγει κανείς ούτε λίγο ούτε πολύ, κοντά στις 100, 120, 80, 90 χιλιάδες, κάπου εκεί. Είχαμε λοιπόν κατατεθειμένη μια πρόταση η οποία έπιανε όλες τις πτυχές του θέματος προκειμένου να δώσει ένα έναυσμα στο συνεταιρισμό για να κάνει μια συζήτηση με εμάς και με οποιονδήποτε άλλον. Όταν εμείς συντάξαμε αυτή την εκδήλωση του ενδιαφέροντός μας, προφανώς δεν ξέραμε αν σε αυτή τη διαδικασία θα έρθουν προτάσεις ενδιαφέροντος από 2, από 5 ή από 100 εταιρείες. Ούτε ξέραμε το μέγεθος της δημοσιότητας που είχε δοθεί στην πρόσκληση του συνεταιρισμού. Κάναμε μια πρόταση, μια εκδήλωση ενδιαφέροντος, στη λογική ότι η αγορά κινείται, και όχι μόνο η αγορά, θα με επιτρέψετε να ξανααναφερθώ στο ΤΑΙΠΕΔ, ότι το ΤΑΙΠΕΔ παραλαμβάνει προσφορές, προτάσεις από 10, 20, 50 εταιρείες και μετά ζητάει από εκείνους που εκείνη θέλει βελτίωση αυτών των προτάσεων. Γιατί η αγορά έτσι λειτουργεί. Εμείς θεωρούσαμε λοιπόν ότι από τη στιγμή που δεν έχουμε έναν διαγωνισμό μπροστά μας, ο οποίος έχει στοιχειοθετημένους τους όρους, ότι ο συνεταιρισμός ζητάει αυτό, αυτό, αυτό. Ζητάει προκαταβολή ή δεν ζητάει προκαταβολή. Ζητάει προσαυξήσεις ενοικίων, ζητάει ποσοστά, ζητάει οτιδήποτε. Και το σημαντικότερο, εάν ήταν ένας διαγωνισμός και αν, κύριε Πρόεδρε, κύριοι Πρόεδροι, οδηγηθείτε στη λογική του να πάτε σε μια καινούργια διαδικασία διαγωνισμού, νομίζω, η άποψή μου είναι, δεν θα σας μάθω εγώ τη δουλειά σας, ότι θα πρέπει να είναι προσδιορισμένο το αντικείμενο. Θα πρέπει να έχει διερευνηθεί το τι μπορεί να γίνει. Διότι τότε θα φύγετε από την εκδοχή του να έρθει κάποιος που να θέλει να κάνει ένα εμπορικό κατάστημα με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε απόδοση οικονομική, ή να κάνει ένα ξενοδοχείο που σημαίνει πολύ μεγάλη δαπάνη επένδυσης για αναλογικά μικρότερους τζίρους, ή να θέλει να κάνει ένα χώρο διασκέδασης που ενδεχομένως εφήμερα να κάνει τους τρομακτικούς τζίρους, αλλά κανείς δεν ξέρει ποιο είναι το μέλλον. Καταθέσαμε λοιπόν την εκδήλωση του ενδιαφέροντός μας με ένα συγκεκριμένο τρόπο, περιγράφοντας, και θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ αυτό να το προσέξετε, περιγράφαμε ότι εμείς θέλουμε να κατασκευάσουμε εκεί, εφόσον καταλήξει με την όποια διαδικασία θα επιλέξει ο ίδιος ο συνεταιρισμός να μας προτιμήσει ως προτιμητέο επενδυτή. Αυτό που προτείναμε είναι να κάνουμε ένα ξενοδοχείο το οποίο κατά τα διεθνή, θεματικό, το οποίο κατά τα διεθνή δεδομένα πρόσφατα, τα τελευταία χρόνια, λέγονται wine hotels. Και wine hotel γιατί? Γιατί αυτό το κτίριο ανήκει σε έναν αγροτικό συνεταιρισμό, ο οποίος μεταξύ των άλλων, ή αν θέλετε και αρχικά, κάποιος κύριος είπε, είναι Ταμείο Αμήνης Ινοπαραγωγών. Ξεκίνησε αυτός ο συνεταιρισμός, φαντάζομαι, ως συνεταιρισμός Ινοπαραγωγών, και σήμερα έχει και τις άλλες δραστηριότητες.
Αυτό ήταν ένα ενοπείο. Εμείς λοιπόν λέγαμε ότι αξιοποιώντας και την ιστορία του κτηρίου και του συνεταιρισμού, να γίνει ένα ξενοδοχείο θεματικό με θεματικό αντικείμενο το κρασί, την ινοπαραγωγή, την ιστορία του ινοπαραγωγής στη Λευκάδα. Παρένθεση να πω ότι κάποια στιγμή στην αγορά της Λευκάδας και σε εστιατόριο της Λευκάδας ζήτησα εγώ να μου φέρουν ένα τοπικό κρασί. Μου φέρανε δύο και είπα είναι κάποιο από αυτά του συνεταιρισμού και μου είπαν όχι, είναι κάποια ινοποιία που είναι έξω. Δεν υπάρχει του συνεταιρισμού. Θέλω να πω ότι για μας ήταν σημαντικό το ξενοδοχείο αυτό που θα φτιαχνόταν εκεί ή που θα φτιαχτεί, δεν το έχουμε βγάλει από το μυαλό μας, να είναι κάτι το οποίο θα προάγει την ιστορία και τη δραστηριότητα του συνεταιρισμού. Γι' αυτό και προτείναμε συγκεκριμένοι χώροι, προβολής χώροι μέσα στο κτίριο που θα κατασκευαστεί, να είναι χώροι οι οποίοι θα αποδοθούν στον συνεταιρισμό για να παρουσιάσει εκεί τα προϊόντα του και να τα πουλάει και να παρουσιάσει και την ιστορία του. Αυτό πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι και οικονομικά πέρα από τα μισθώματα θα πρόσθεται στα οικονομικά δεδομένα του συνεταιρισμού, αλλά και επιπλέον ο συνεταιρισμός θα είχε μια διαρκή παρουσία μέσα σε αυτή την επένδυση, παρακολουθώντας αν θέλετε σε εισαγωγικά και το πώς εξελίσσεται αυτή η επένδυση και τι κάνει αυτή η επένδυση. Άρα λοιπόν η πρότασή μας περιείχε δύο σημεία πέρα από το μίσθωμα και τις αναπροσαρμογές και όλα αυτά, στα οποία έβαζε πρόσθετα ερεθίσματα στο συνεταιρισμό. Ένα, το κομμάτι της μετεγκατάστασης, και αυτό, για να μην είναι μένει ερωτηματικό, ήταν κάτι το οποίο το προτείναμε ως ενέργεια άμεση, όχι όταν και αν να διοδοτηθεί, διότι τότε πέταξε το πουλί του προγράμματος. Εμείς λέγαμε αύριο το πρωί ξεκινάμε τη διαδικασία της μελέτης να υποβληθεί, να εγκριθεί, και το πότε ο συνεταιρισμός θα μετεγκατασταθεί, ούτως ή άλλως το πρόγραμμα έχει ένα χρονοδιάγραμμα αρκετά μακρύ. Έχει περιθώρια. Άρα το ένα κομμάτι ήταν αυτό, και το άλλο κομμάτι ήταν ότι η πρότασή μας περιείχε έσοδα για το συνεταιρισμό. Έσοδα από τα ποσοστά επί του τζίρου της δικής μας εταιρείας, έσοδα από την πώληση προϊόντων μέσα στο κτίριο το ίδιο του ξενοδοχείου. Κλείνοντας, θα σας πω ότι μετά την πρότασή μας, κατατέθηκε τον Μάρτη, τον Απρίλιο, τον Ιούλιο θεσμοθετήθηκε πλέον από την τουριστική νομοθεσία η έννοια του ινοτουρισμού, παράλληλα με τον αγροτουρισμό. Υπάρχει συγκεκριμένη πλέον μορφή ινοτουρισμού, ινοτουριστικές επιχειρήσεις, επισκέψιμα ινοποιία που παρέχουν καταλήμματα. Αυτό, και κλείνω εγώ, σας ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Πλαστουργός έχει μια ανάλυση σε σχέση με τα οικονομικά. Γεια σας. Θέλετε να σας κάνω κάποια ανάλυση στο κομμάτι το οικονομικό ή θέλετε αυτό να προκύψει μέσα τις ερωτήσεις που θα γίνουν σαν απάντηση?